Ένα απίστευτο δράμα με πρωταγωνιστές το ηλικιωμένο ζευγάρι που απεγκλωβίστηκε με αναπνευστικά προβλήματα από φλεγόμενο σπίτι στις Βασιλιές Ηρακλείου ξεδιπλώνει η προανάκριση της πυροσβεστικής. Το σενάριο του ατυχήματος καταρρίφθηκε όταν η 80χρονη συνήλθε και άρχισε να εξηγεί ότι ήθελε να καούν ζωντανοί για να μην γίνουν βάρος σε κανένα. Δεν γνωρίζει τις αντοχές κανενός. Ο άνθρωπος έχει πολύ δύναμη μέσα του, αλλά δεν ξέρεις και πότε θα σπάσει όμως. Δεν ξέρεις τι αντιμετωπίζει ο καθένας, δηλαδή πρέπει να τα μάθουμε όλα και μετά να κρίνουμε. Δεν θυμάμαι να μου είχε εκφράσει ότι έχει κάποιο θέμα με την οικογένειά της, ότι δεν είχαν βοήθεια και αυτά. Τους έβλεπα και η γυναίκα πάρα πολύ γλυκιά, χαμογελαστή, επικοινωνιακή, πραγματικά εκπλήσωμαι. Η 80χρονη γυναίκα και ο συνομήλικος σύζυγός της βγήκαν με αναπνευστικά προβλήματα από το σπίτι που είχε πάρει φωτιά. Όλα έδειχναν κάποιο ατύχημα στην κουζίνα, όπως πίστεψαν αρχικά και οι γείτονες. Τα αποτυπώματα έφλεκτου υγρού όμως γύρω από το σημείο στο οποίο ξέσπασε η φωτιά θορύβησαν τους αξιωματικούς του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είδαμε το ασθενοφόρο, επικράτησε ένας πανικός, η αλήθεια να λέγεται, έσπευσε πολλοί κόσμος από τη γειτονιά, από γύρω γύρω και εκεί καταλάβουμε ότι κάτι γίνεται. Παλιότερα θυμάμαι και έβγαινε και έκανε βόλτες ο παππούς με τη γιαγιά στον δρόμο, χαιρετιόμασταν. Είχα καιρό να τους δω και τώρα μαθαίνω αυτό. Ο 80χρονος που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα διασωληνώθηκε και εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Η σύζυγός του μετά τις πρώτες βοήθειες συνήλθε και κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των ανακριτικών υπαλλήλων. Οι ίδιοι άκουσαν σοκαρισμένοι τη γυναίκα να παραδέχεται ότι έβαλε φωτιά για να καούν ζωντανοί και να γλιτώσουν από την απελπισία που ένιωθαν στη δύση της ζωής τους. Τι να σας πω, εγώ είμαι εναντίον, εγώ είμαι υπέρ της ζωής. Κι ας είσαι και 100 χρόνια. Όπως είπε, έριξε υνόπνευμα παντού και έβαλε φωτιά. Και οι δύο αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Όπως φαίνεται, η 80χρονη που φρόντιζε όλα αυτά τα χρόνια το σύζυγό της, που περπατά με δυσκολία, δεν ήθελε η ίδια και ο σύντροφος της ζωής της να γίνουν βάρος σε κανένα. Προβλήματα υγείας ήταν χρόνια. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός έχει θέματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από εκεί και μετά, τώρα να φτάσει η γυναίκα σε αυτό το σημείο, η απελπισία, παιδιά και η απόγνωση. Οι γείτονες του ζευγαριού έμειναν αποσβολωμένοι μπροστά στην αποκάλυψη και δεν μπορούν να πιστέψουν ότι η 80χρονη έφτασε στο σημείο να υλοποιήσει μια τέτοια σκέψη. Πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και οι δύο εξαίρετοι είναι. Περπατούσαν πολύ τακτικά και εγώ καθώς έβγαζα τα παιδιά, το είχαμε μιλήσει και πολύ συχνά μιλούσαμε και μιλούσαν και στα παιδιά μου. Δεν ξέρω τι μεσολάβησε και τι αντιλήφθηκε. Η γυναίκα, ναι, μου είχε εκφράσει ότι αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας, είχε περάσει και κάποια χειρουργία. Ο άντρας της όντως περπατούσε με αργό βηματισμό, καθώς ένεκαν και αυτός είχε πολλά προβλήματα. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να ευσταθούν όλα αυτά που ακούω και έχω διαβάσει τουλάχιστον. Σε βάρος της πάντως ασκήθηκε δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή.